Γιατί τις κοιτάς έτσι? Βούλωσέ το. Που τις έχετε εδώ μέσα και τις καμαρώνετε. Τις έχουμε. Γιατί να μην τις έχουμε? Δεν κατάλαβα. Μακάρι να ερχόταν κι άλλες γυναίκες στο καφενείο να μεγαλώνει η πελατεία που παλεύω με τα ψωροδίφραγγα του κάθε μπεκρή. Ελένη, στα πόδια σου πέφτω. Πάμε να φύγουμε. Δεν τελείωσε το φαγητό μου. Βιολέτα! Ναι? Φέρε μου κι άλλο ψωμί. Αμέσως. Πάρε τις αδερφές σου και ξεκουμπήσου. Δεν κατάλαβα. Ενοχλώ κανέναν? Θα ραβωνιάσω την αδερφή μου απόψε και έχω χαρές. Ποια αδερφή σου? Την Ασημίνα με το γιο του Δουμανά. Της έκοφτει εσένα, ναι. Να την παντρολογήσεις με όποιον θες. Αλλά τις χαρές θα τις κάνεις στο σπίτι σου. Είσαι η χείρα του αδερφού μου. Πού είναι το πένθος σου, ε? Η μαντήλα η μαύρη που κάθεσαι εδώ πέρα και μου μπεκροπίνεις σαν πουτάνα. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Το Σέργιο τον τίμησα όπως έπρεπε. Να μας αφήσετε ήσυχες που τολμάς να μιλάς. Ενώ το σκυλί σου άπλωσε το βρωμόχερό του στην αδερφή μου. Από τη ρίζα έπρεπε να στα κόψω. Για κόπιασε! Θα σε φοβηθώ! Πούλο, πάτε με όλα ακόμα! Παστατή! Τι συμπεριφορά είναι αυτή! Γίνα γυναίκα! Και πίνει εδώ μέσα κρασιά με τις αδερφάτες της! Αυτό συμβαίνει! Ελένη, σε παρακαλώ, πηγαίνετε σπίτι. Τους χρωστά, Βιολέτα. Τίποτα, Λένιο, μάστο. Τίποτα. Δεν θέλω να χρωστάω σε κανέναν. Πάμε! Την καλοκοιτάς ακόμα, ε? Μήπως εσύ έβαλες το ζαβό να βγάλει από τη μέση τον αδερφό μου Μπαμπέσικα για να έχεις το ελεύθερο με αυτή τη βρώμα? Κωνσταντή! Τι λόγια είναι αυτά?